ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και τώρα έχουμε το πρώτο σφύριγμα με τον Χαραλάμπους. Έχουμε ξανά παιχνίδι, επομένως κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Εκτελέστηκε το φάουλ. Τώρα έχουμε πέναλτι. Τώρα θα δώσει το πέναλτι στο 22 για μαρκάρισμα πάνω στον Ταράσος από τον Σωτηρίου και κίτρινη κάρτα. Αρχικά εδώ να δούμε η φάση αν ήταν offside. Να το ξαναπάρουμε λίγο αν μπορούμε στην ίδια ευθεία. Και εδώ είχε ανοιχτό το χέρι ο Σωτηρίου τώρα. Και δίνει offside, ακυρώνει λοιπόν την προηγούμενη απόφαση του. Εδώ βλέπουμε την φάση με την γραμμή μέσα από το VAR. Στην τρίχα πραγματικά. Χαραλάμπους έκανε λάθος, πήγε να κερδίσει ο Πεχλιβάνης. Ο Ολυμπιακός παίρνει με τον Μάντζη, μαρκάρισμα πάνω στον Μάντζη χωρίς φάουλ. Ψάλτη στο γύρισμα, 0-1. 0-1 ανοίγει το σκορ με τον Σάλι. Ο Ολυμπιακός στο 34ο λεπτό άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί πάνω εκεί στο μαρκάρισμα του Μάντζη και έρχεται ο Σάλι να κάνει το 1-0 στο 34 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα γκολ που μπορεί να είναι χρυσό. Χαραλάμπους τέλεσε κεφαλιά, μελέ στην περιοχή, θα διώξει. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που δείχνει περισσότερη διάθεση και βρίσκει, θα έλεγα, πιο εύκολα τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι μέχρι στιγμής. Εδώ ένα γέμισμα που γίνεται από Μανδρίκη, ευκαιρία, ένα σπρόξιμο και πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού που κερδίζει ο Μάντζης από το σπρόξιμο του Ταράσος, ο οποίος θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα. Ξανά εδώ η φάση. Τα χέρια απλωμένα πάνω στην πλάτη του Μάντζη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατηθεί, να μείνει όρθιος, τον πίεσε και σφυρίζει, θα σφυρίξει τώρα την εκτέλεση. Σαντάνα απέναντι από το Σταριλάτι, εκτελεί μπάλα έξω, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 61 ο Ολυμπιακός. Ο Σαντάνα στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Κοιτάξτε εδώ την εκτέλεση, κακή εκτέλεση. Ο Κουντόμπιακ θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτέλεσε ο Κουντόμπιακ και κεφαλιά στην περιοχή, 1-1. 1-1 με τον Ταράσος, αλλά ψηλά η σημαία, ακυρώνεται το γκολ. Εδώ ξανά το προηγούμενη φάση. Η παγιά που βγαίνει για το Σάλι είναι καλή. Η Σάλι στην περιοχή κάνει το γύρισμα. Ο Μάντζης δεν θα μπορέσει γιατί εκεί είναι πειμένη ο Ολυμπιακός. Με τον Μανρίκε. Η σέντρα είναι καλή. Κεφαλιά από τον Ταράσοφ εκεί όπου πηγαίνει και βρίσκεται ο Σαρφό, το σούτ που γίνεται, η μπάλα. Κουντόμπιακ χάνει, έρχεται ο Σαντάνα, ωραία για τον Σάλι. Σαντάνα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η μπάλα περνάει. Πεχλιβάνης ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει, η μπάλα έξω. Έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Προς τα πίσω για τον Πεχλιβάνη, κατεβάζει, δοκιμάζει το σούτ στον Ταράσοφ. Και τώρα η κόντρα και πάει να βγει μπροστά ο Εθνικός. Δεν υπάρχει offside. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 εδώ. Ντόλεζαλ κρατάει ευκαιρία για τον Ουαλί. 1-1. Κέρδει το μάτς στα ίσα στην αντεπίθεση. Μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Εθνικός το 84 ισοφαρίζει με τον Ουαλί. Να στέλνει την μπάλα αφού ο Ντόλεζαλ έκανε όλη τη δουλειά. Του έστρωσε την μπάλα στο πιάτο και απλά την έσπρωξε στα δίκτυα για να κάνει το Εθνικός Άχνας 1, Ολυμπιακός 1. Κουντόμπιακ, το γέμισμα, απομακρύνεται η μπάλα από τον Νάνι και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι του Σοβαλάντης Θεουλή. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.